τι έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά. Καλή σου μέρα, Αθηνά, και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τις αμερικανικές κυρώσεις, ας ξεκινήσουμε από αυτό πριν πάμε στα θέματα του Μανώλη. Είχαμε παρέμβαση Τραμπ. Βέτο, όπως είχε προαναγγείλει η άσκηση ο Ντόναλντ Τραμπ στον αμυντικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος των S-400. Το νομοσχέδιο τώρα πρέπει να επιστρέψει στο Κογκρέσο και να εγκριθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία, προκειμένου αυτό το προεδρικό βέτο να παρακαμφθεί. Για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν αφορά στις κυρώσεις της Τουρκίας, αλλά γιατί δεν περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα, όπως τα χαρακτηρίζει, εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, οι αναλυτές κρίνουν, εκτιμούν ότι αυτή τη φορά το βέτο πρόκειται να παρακαμφθεί. Κάτι το οποίο δήλωσε και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κυρία Νάνση Πελόζη, ανακοινώνοντας ότι η συνεδρίαση θα γίνει ξανά στις 28 Δεκεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά.